Θα μας τα πει πιο αναλυτικά και θα μας βοηθήσει στην ενημέρωσή μας ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Εθνικής Ομάδας και της ΕΟΚ, ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Μένιος ο Σεβαστιάδης. Τι κάνετε, κύριε συνάδελφε, καλά είστε? Γεια σας, κύριε συνάδελφε. Συνάδελφος ως προς το δημοσιογραφικό κομμάτι, έτσι, γιατί είσαι και είσαι πολύ σχηδής προσωπικότητα του μπάσκετ. Αυτό μας έφαγε, πράγματι. Τι γίνεται, κύριε Μένιο μας? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Χτυπάμε ξύλο, όλα μπαίνουν βάσει προγράμματος. Καλές προπονήσεις, καλά η ομάδα. Γλυκιά αγωνία για Γιώργο Παπαγιάννη. Με την έννοια του ότι έχει εκπονηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί ο Γιώργος. Άρα από τη στιγμή που το ακολουθεί υπάρχουν ελπίδες να το ολοκληρώσει και να είναι παρόν στα επίσημα παιχνίδια. Και φυσικά ένα τουρνουά Ακρόπολης πολύ δυνατό όπως συνήθως, με πολύ πιο ασφαλή συμπεράσματα από τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία που κακά τα ψέματα ήταν οι πρώτες επίσημες προπονήσεις, έτσι. Ήταν πολύ νωρίς ακόμα. Θα μου πεις τώρα και για τους Ισπανούς το ίδιο ίσχυε και για εμάς. Έτσι, ναι, τώρα προχωράμε στο επόμενο βήμα. Step up που λέτε εσείς συμπασχετικοί. Έτσι, εσείς συμπασχετικοί. Όμως μας άνοιξε την όρεξη αυτό το ζευγάρι φιλικών με την Ισπανία. Δηλαδή άφησε υποσχέσεις. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ανοιχτή ήταν η όρεξη όλων εξ αρχής για αυτή την ομάδα. Ναι. Φέτος, εντάξει, φαίνονται πράγματα, φαίνονται ότι υπάρχουν οι δυνατότητες. Τώρα δεν έχει νόημα να πούμε ότι ούτε αν κρυβόμαστε, αλλά ούτε να υποτιμάμε, έτσι. Έχει θηρία το Ευρωμπάσκετ που έρχονται. Βέβαια. Και πριν από το Ευρωμπάσκετ μας περιμένει άλλο θηρίο στο Βελιγράδι για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, έτσι, του 23. Έτσι. Λαβωμένο κιόλας. Ναι. Γιατί με ένα τρία αυτοί, αν τους κάνουμε ζημιά, μπορεί να τους πετάξουμε έξω από το Παγκόσμιο. Να έρθουν οι Σέρβοι στο Ευρωμπάσκετ για να μην να έχουν αποκλειστεί από το Παγκόσμιο. Όχι μαθηματικά, αλλά να είναι με το ένα πόδι έξω. Έτσι. Είναι αυτό το περίεργο πλέον θέμα που υπάρχει, το οποίο πρώτη φορά το αντιμετωπίζουν όλοι, παράθυρο πριν από την επίσημη διοργάνωση. Ναι. Όσες εμπειρίες και να κουβαλάνε σε όλες τις ομάδες, τις δικές μας, οι τούδες, οι παίχτες, όλοι οι top class έχουν παίξει τα πάντα με τις ομάδες τους, αλλά αυτό δεν το έχουν ξανακάνει. Πρώτη φορά δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Σωστά. Τώρα όχι αυτό, πώς θα αντιδράσουν, ξέρεις. Ναι. Πώς θα γίνει ο προγραμματισμός, είναι καινούριος. Και τον γκέλ που θα έχεις ανάλογα με τα αποτελέσματα εκεί και πώς θα πας από τη μια διοργάνωση. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν θα είναι έμπειρη. Ναι. Δηλαδή, άλλο πράγμα το Ευρωμπάσκετ, γυρίζει σελίδα. Ναι, σωστά. Αυτό που είπες για τον Γιώργο τώρα, τα παιχνίδια αυτά του Μουντομπάσκετ θα τα προλάβει? Δηλαδή Βέλγιο, Σερβία. Δεν ξέρω, Κώστα, κοίταξε. Δεν είναι καμία υπερβολή και καμία επεκφυγή αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα, το μέρα-μέρα. Ναι. Παρακολουθείτε μέρα με τη μέρα ο Γιώργος, κοιτάζει μέρα με τη μέρα ο Γιώργος. Ωραία. Στο Ακρόπολης δεν θα είναι ο Γιώργος, να λέμε τα δεδομένα που υπάρχουν. Είναι, στο Ακρόπολης δεν θα παίξει. Μετά βλέπουμε. Είναι συνεχής οι σκέψεις γιατρών, προπονητών, γυμναστών, του Γιώργου του ίδιου, γιατί το πώς νιώθει ένας αθλητής κανείς δεν μπορεί να το δει από μηχανήματα και εξετάσεις. Πάντα ο ίδιος έχει το τελευταίο λόγο. Οπότε όλοι αυτοί κάθε μέρα, όλη μέρα είναι μαζί και συνεννοούνται. Τα βλέπουμε σίγουρα όμως, το ότι έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται σε ένα πρόγραμμα είναι κάτι που κάνει όλους να περιμένουν, να έχουν κάτι να περιμένουν. Είναι ενθαρρυντικό. Σλούκα Γιάννη θα έχω όμως στο Ακρόπολης. Ναι, μέσα στις προπονήσεις είναι, για να έχουμε είναι κανονικά. Να δούμε τώρα και τη σημερινή προπόνηση. Νομίζω ότι εκεί δεν τίθενται θέματα. Οι προπονήσεις που έγινε, δηλαδή ο Κώστας φούλαρε μόλις μπήκε η ομάδα πίσω, ο Γιάννης έκανε κανονικά. Κανονικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Που αναφέρεται. Ωραία. Αύριο ξεκινάμε με Πολωνία στις 9, έτσι, μετά παίζουμε με Γεωργία πάλι στις 9 και μετά με Τουρκία. Έτσι, δυνατά. Ναι, και δυνατά τα 3 σε 9 είναι τα παιχνίδια. 6 είναι το πρώτο μάτς. Είναι ωραία μάτς όλες οι ομάδες, και η Πολωνία και η Γεωργία και η Τουρκία. Ενώ και τα άλλα μάτς για τους μπασκετόφιλους είναι ωραία, που δεν εμπλέκεται η εθνική μέσα. Είναι δυνατές ομάδες. Εντάξει, τώρα τη Γεωργία τι να λέμε. Παιχταράδες έτσι Ευρωλίγκα. Εδώ σε Γκέλη υπάρχει Σερματίν, υπάρχει NBA, υπάρχουν Ζούρος, Βελιμιάτη υπάρχει.
Νομίζω του Ηλίας πάντα οι ομάδες είναι καλές που εμφανίζουν οπουδήποτε μπασκετικές ομάδες. Η Πολωνία έχει δυνατές μονάδες, καλούς παίκτες, είναι μια σοβαρή δύναμη. Εντάξει, για τους Τούρκους, τι έλεγα εγώ, έλεγα την αρχή, ψιλογέλαγα με κάποιους που δεν τους είχαν μέσα στις θεωρητικές ομάδες για τα μετάλλια. Θα μιλάμε ότι παίχτε, ότι εδώ φτάνεις να μην λες η ομάδα του Λάρκιν και γιατί υπάρχουν ο Κορκμάζ, ο Τσεντίος μάλλον, γιατί είναι μαδάρα η Τούρκη, προπονητή περπατημένο στις ψηλότερες κορφές, δεν έχει κανένα συζητάμε νομίζω. Από εισιτήρια, χαμός θα γίνει πάλι. Βλέπω ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καλά, για την Τουρκία δεν το συζητάμε, γιατί βολεύει και το Παρασκευή. Ναι, ξέρεις, δεν είναι εργάσιμη, γιατί ο κόσμος, έτσι κάνει στην Αθήνα, ξέρεις, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι από τους πιο γεμάτους 15 Αύγουστος. Και είναι λογικό, δηλαδή, όσοι και αν φύγουν 2 εκατομμύρια, δεν έχουν μείνει πίσω. Σίγουρα. Στα 2 εκατομμύρια, στο εντάξει, με πολλά μαγαζιά κλειστά, είναι μια ωραία. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν 50.000 φίλαθλοι, εγώ σου λέω. Το ΆΚΑ εύκολα προσβάσιμο με πάρκινγκ, με air condition μέσα, και να δεις αυτές τις ομάδες, είναι ένα δέλεα, είναι μια ωραία έξοδος. Αξίζει. Και ηλεκτρονικά και εδώ στα εκδοτήρια που είναι ανοιχτά υπάρχει ζήτηση. Σου λέω, για τους Τούρκους είναι πολύ πιο μεγάλη, αλλά είναι πολύ έντονη και για τις άλλες δύο μέρες. Ναι, είναι μείον το εισιτήριο, έτσι, για δύο μάτς. Ό,τι πρέπει. Δύο μάτς βλέπεις με ένα εισιτήριο. Ναι. Έτσι, οπότε για τους ακρεφνείς μπασκετικούς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι, ευκαιρία. Ναι, ναι, είναι ωραία. Και ξέρεις, είναι και γήπεδο από αυτά που έχεις να πας στο μπαρ σου, στη τουαλέτα. Υπάρχουν κάποιες ανθρώπινες συνθήκες. Σωστά. Δεν είσαι σε μερικά άλλα γήπεδα που δεν μπορείς να μπεις μέσα. Έτσι, όχι, είναι. Όχι. Είναι το αυτονόητο που θα έχει ένα γήπεδο που δεν υπάρχουν σε όλες τις εγκαταστάσεις. Εντάξει, αυτό είναι θέμα χρόνων, ότι ναι, στην Ελλάδα σιγά-σιγά φτιάχνονται κάποιες εγκαταστάσεις. Εντάξει, και εκ των πραγμάτων υπάρχουν κάποιες που παίζονται αγώνες για να παίζονται χωρίς να παρέχουν τα στοιχειώδη. Σωστά. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, ολοκληρώνοντας σήμερα, να πούμε βέβαια ότι παίζει και Εθνική Παίδο, να πούμε την ευχή μας για κάτι καλό. 8 παρατέταρτο με τη Λετωνία. Έτσι. Είναι το παιχνίδι το να πρώτο του χειριστή. Τα παιδιά είναι το πρώτο νοκάουτ, έτσι, από τους 16 να πάνε στους 8. Στην ουσία είναι το πρώτο σημαντικό μάτς. Με ποια είναι σημαντικά, αλλά στα τρία πρώτα δεν αποκλειώσουν, συνεχίζουν όλοι. Έδειξε την αντίδραση, μια πολύ θετική αντίδραση η ομάδα μετά την πολύ σοβαρή απώλεια του Λευτέρη του Λιωτόπουλου. Με μια ομάδα συμπαγή, δεν έχει φάει 50 πόντους ακόμα. Μακάρι να έχουν ανάλογη συνέχεια τα παιδιά και οι υπόλοιποι, καλύπτοντας την απουσία ενός από τους βασικούς παίχτες του συγκροτήματος. Ναι, το Λιωτόπουλο μιλάμε, όπου είναι σημαντική απουσία, αλλά okay, θα πρέπει τα παιδιά, όπως είπες και εσύ, να δείξουν, και θα δείξουν εγώ πιστεύω, χαρακτήρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Σήμερα το βράδυ το παιχνίδι αυτό διαδικτυακά από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Της FIBA στο YouTube. Ωραία. Ναι. Εντάξει, Μένιο, δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω από Εθνική και τα λοιπά. Όχι, το απόγευμα είναι προπόνηση, αν υπάρχει κάτι, ωραία, θα μαθευτεί. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μένιο, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.